καταθέτοντας τον έντονο προβληματισμό του ο πρόεδρος της Σικικής κατά την διάρκεια της 16ης γιορτής Σίκου, μίλησε για το μέλλον της Σικοκαλλιέργειας, αφήνοντας στην άκρη τα ωραία λόγια. Είμαστε 16 χρόνια εδώ και λέμε περίπου τα ίδια πράγματα. Οι Σικιώνες χάνονται. Και δεν χάνονται γιατί φταίει κάποιος σικοπαραγωγός ή κάποια συνεταιριστική οργάνωση. Γεράσανε οι Σικιώνες, γέρασε ο πληθυσμός. Ερημοποιούμεθα. Επιστημονικές μελέτες μιλάνε ότι η Νότια Περοπόννησο, τα παράλια, τα ελληνικά, σε λίγα χρόνια θα γίνει έρμος. Οι Ισραηλινοί μες στην έρμο κάνανε όαση και φυτέψανε πάρα πολλά προϊόντα, διότι πήγανε νερό και ποτίζουνε. Εμείς εδώ δίπλα τα ρέματα χύνονται στη θάλασσα και δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε ένα μικροφράγμα, μερικές λιμνοδεξαμενές, ένα σοβαρό έργο, μια υποδομή που θα κρατήσει όχι μόνο τη Σικιά. Και οι ελαιώνες αυτή τη στιγμή ξεραίνονται. Άμα πάτε σε περιοχές που δεν έχει βρέξει τα τελευταία, αν βάλετε φωτιά, παίρνουν φωτιά οι ελιές. Σε λίγα χρόνια θα ερχόμαστε εδώ και δεν θα βλέπουμε τίποτα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι αγρότες να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Γιατί πρέπει να το κάνουμε εμείς, γιατί πρέπει να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας και να μην ακούμε πλέον ότι θα γίνει. Αν θυμάστε από τα παλιά πόσα χρόνια εδώ, πόσα φράγματα στην περιοχή ακούσατε ότι γίνεται. Έχει γίνει κάτι, έστω μια δεξαμενή μικρή να ποτίσουμε. Άρα, εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, εάν δεν φτιάξουμε τους συνεταιρισμούς, αυτούς που πρέπει, που αξίζουμε, ας κλαίμε κι εμείς με την τύχη μας. Στην διάρκεια της γιορτής Σίκου, καταλυτική και η παρέμβαση από την περιφέρεια Πελοποννήσου με την αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου να εστιάζει στην αρρωγή της περιφέρειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της καλλιέργειας. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι επιτέλους στα προγράμματα αγροτικής οικονομίας που πλέον διαχειρίζεται μέσα από το ΕΣΠΑ η περιφέρεια θα δοθεί η δυνατότητα από το Υπουργείο να εντάξουμε στους νέους αγρότες πιο ενεργά και την παραγωγή που έχει να κάνει με το ΣΥΚΟ. Γιατί μέχρι σήμερα είχαμε πάρα πολλές απαγορεύσεις. Δεύτερον και σημαντικότερον, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με όλους όσους εμπλέκονται με την παραγωγή του ΣΥΚΟ και πάνω απ' όλα με τη ΣΥΚΙΚΙ, θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι ώστε από αυτό το κονδύλι που αντιστοιχεί στους νέους αγρότες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να έχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο και ο παραγωγός του ΣΥΚΟ.